Κάλο Κουράιον. Η λαροτραγική σαπουνόπερα της αντιπολίτευσης τα έχει όλα. Ίντριγκες, εκβιασμούς, παράνομα και νόμιμα πάθη, διαφθορά, μίζες και λαδώματα. Κλαδικές, πρασινοφρουρούς και γαλάζια παιδιά. Σύντροφικά μαχαιρώματα, υπόγειες διαπλεκόμενες διαδρομές, σεξ, ψέματα και βιντεοκασέτες. Ρουσφέτια, συντάξεις μαϊμού και ατιμορρησία. Εθνικές μειοδοσίες, μυστικές συμφωνίες, κρατική βία και ασυδοσία. Χαφιέδες, πράκτορες και εμπόριο όπλων. Φτάσαμε όμως από το σύνθημα του «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» στη γερμανική κατοχή της Τρόικας και από το «Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τη θέλουμε» στο «Αυτή την Ελλάδα δεν τη θέλουμε». Τελικά το διαχρονικότερο σύνθημα αποδεικνύεται το «Επιτέλους, τέλος». Ας γυρίσουμε όμως τη μηχανή του χρόνου 38 χρόνια πίσω, σε εκείνο τον Ιούλιο του 1974. Εθνικών Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Έκτακτος ανακοίνωσης. Εκ της Προεδρίας της Δημοκρατίας ανακοινούνται τα ακόλουθα. Εν όψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τα οποία τελεί η Πατρίς, ένοπλοι δυνάμεις απεφάσισαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση. Αν ήθελα να το χαρακτηρίσω, θα έλεγα ότι ήταν απόλυτα ψύχρεμος, συγκινημένος ασφαλώς, περίφροντης. Ομοίω εις το όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Δέρα, το Τριάδος, να φυλά το πτήσιν στην πατρίδα. Υπακοίνει στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Ελληνίδες, Έλληνες, αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας, υποσυνθήκας κρισίμους και δι' αυτήν και δι' ολόκληρων των ελληνισμών. Με στηρίζω όμως η πεποίθηση ότι και η μεγαλύτερη δυσχέρεια που μπορούν να αντιμετωπιστούν με την επιστράτευση όλων των δυνάμεων και των αρετών του έθνους. Μετά από 10 χρόνια, τα 7 από τα οποία η Ελλάδα βρέθηκε υπό δικτατορικό καθεστώς, ο ελληνικός λαός εκλήθη στις 17 Νοεμβρίου να εκλέξει ελεύθερα τους αντιπροσώπους του στη Βουλή. Έτσι, το κοινοβούλιο που προέρχεται από την λαϊκή θέληση ξανά γίνε το επίκεντρο της πολιτικής ζωής του τόπου και ο εκφραστής της βουλήσεως του ελληνικού λαού. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια, οι Έλληνες πολίτες, ελεύθεροι, κυρίαρχοι της θελήσεώς τους, προσήλθαν στις κάλπες για να ασκήσουν το ύψιστο καθήκον τους, να ψηφίσουν. Με την δύση του ηλίου, η ψηφοφορία τελείωσε. Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, βοηθούμενοι από τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, άνοιξαν τις κάλπες και άρχισαν την καταμέτρηση των ψήφων. Εν τω μεταξύ τα πάντα ήταν έτοιμα στο Υπουργείο των Εσωτερικών και τις Νομαρχίες για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Όλα γίνονταν μέσα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Και μέχρι το πρωί της Δευτέρας είχαν ανακοινωθεί τελικά αποτελέσματα των εκλογών που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Καραμανλή 55% περίπου. Στην Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις 20% περίπου, στο ΠΑΣΟΚ 13% και στην Ενωμένη Αριστερά 9%. Λίγο μετά τα πρώτα χαρακτηριστικά και ενδεικτικά αποτελέσματα που προδίκαζαν τη μεγάλη νίκη του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμανλή, χιλιάδες οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας ξεχύθηκαν στους δρόμους για να εορτάσουν τον εκλογικό τους τρίαμβο. Στις 20 Νοεμβρίου του 1977 είχαμε πρόωρες εκλογές. Ο Καραμανλής τις προκηρύσει επικαλούμενος την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Ο Μακάριος είχε πεθάνει το καλοκαίρι. Πρωτίστως όμως ήθελε να διασφαλίσει το αίσιον τέλος των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνον σε ένα σημείο.
ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν ή στην Δύση. Δεν το απαλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν το απαλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα θα ανοίξει το δικό κόσμο. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξει το δικό κόσμο. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε εγώ, το ανήκουμε στην Δύση. Και βέβαια ανήκουμε στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που τρέχουν αυτοί να ανήκουμε στην Δύση. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Νέα Δημοκρατία. Η μεγάλη εγγύηση. Παρέλαβε χάος, έφτιαξε κράτος. Ήταν ένα από τα κεντρικά συνθήματα της Νέας Δημοκρατίας όταν το 1977 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ζήτησε την ανανέωση της λαϊκής εντολής. Άλλα συνθήματα που ακουγόντουσαν από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ήταν τα Νέα Δημοκρατία, Ειρήνη, Τάξη, Ευημερία και η Ελλάδα ψηφίζει Καραμαλή. Το Πασόκ εμφανίζει ως έβλημά του τον πράσινο ήλιο και φωνάζει ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Παράλληλα, ο Ανδρέας Παπανδρέου υιοθετεί τη λέξη αλλαγή στις ομιλίες του. Κουκουέ δυνατό στη Βουλή και το λαό, φωνάζουν οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ μαζί με το έξω οι Αμερικάνοι. Το Πασόκ γίνεται δεύτερο κόμμα και δείχνει ότι σύντομα θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Ελληνίδες, Έλληνες, χθες συνετελέστη στις Βρυξέλλες ένα ιστορικό για την Ελλάδα γεγονός. Με τον τερματισμό των βασικών διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια 18 ετών και η χώρα μας κατέστη ουσιαστικά το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με την ισότιμη συμμετοχή μας σε μια ισχυρή οικογένεια ελεύθερων, ανεξάρτητων και δημοκρατικών λαών, όπως θα είναι η Ηνωμένη Ευρώπη, θα κατοχυρώσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία και τη ένταξη της χώρας μας στην οικογένεια αυτή θα την απαλλάξει από οποιασδήποτε εξαρτήσεις, αφού την εγκαταστήσει ισότιμη με τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με τις οποίες θα έχει ψήφο ισοδύναμη. Με τη συμμετοχή μας στην Ηνωμένη Ευρώπη θα ενισχύσουμε και τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, γιατί όλη η θεσμική δομή των ευρωπαϊκών κοινοτήτων προϋποθέτει τη λειτουργία σε κάθε χώρα πολιτεύματος δημοκρατικού. Γιατί είναι αυτονόητο ότι με την ένταξή μας θα συνδέσουμε το μέλλον μας πολιτικά και οικονομικά με την Ηνωμένη Ευρώπη, αφού θα αποτελέσουμε οργανικό της τμήμα. Πιστεύω ότι ο λαός μας έχει την ικανότητα της προσαρμογής και ότι θα αντιμετωπίσει επιτυχώς την ιστορική αυτή πρόκληση που θα μας οδηγήσει σε καινούριους δρόμους και θα μας ανοίξει καινούριους ορίζοντες. Σας ευχαριστώ. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά και εμπρός Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα ακούγονται μεταξύ άλλων στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη μεριά ακούγεται το Νέα Δημοκρατία για πάντα δημοκρατία, ενώ ο Γεώργιος Ράλης δηλώνει «Δεν θέλω ου» στους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι φωνάζουν «αλήτες προδότες κομμουνιστές» και «κομούνια θα γίνεται σαπούνια» εναντίον του ΚΚΕ που δηλώνει «αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το κουκουέ» και καλεί σε δημοκρατική συνεργασία, όχι άλλο 63. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης, της εθνικής, της κοινωνικής, της οικονομικής, της πολιτιστικής απελευθέρωσης του λαού μας, που πασχίζει από το 1821 να διαφεντέψει ο ίδιος την τύχη της χώρας του. Σοσιαλισμό μπορεί να μην είχαμε στις 18 του Νοέμβρη του 1974, ούτε στις 21 του Νοέμβρη του 1977. Είχαμε όμως στις 19 Οκτώβρη, την επομένη δηλαδή των εκλογών του 1981. Μόνο που εμείς είχαμε διαλέξει τον τρίτο δρόμο για να τον συναντήσουμε. Ο Ανδρέας πήγε στο ραντεβού του με την ιστορία. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε πανίσχυρο στην κυβέρνηση και ο λαός νόμιζε μαζί του στην εξουσία. Η μαγική λέξη ήταν η αλλαγή. Η πρώτη πολιτική συγκέντρωση έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα από τον Ανδρέα Παπανδρέου ανοίγοντας την αυλαία.
η Νέα Δημοκρατία έκανε την πρώτη μεγάλη συγκέντρωσή της στις 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Πήγα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ήταν το κέντρο τύπου, και ανήγγειλα το αποτέλεσμα και είπα ότι αυτή είναι η δημοκρατική επιλογή του λαού. Δεν νομίζω ότι είναι η ορθή, αλλά αυτή είναι. Εύχομαι να μην το μετανοήσει. Ο νικητής των εκλογών, στο διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, μεταξύ άλλων θα πει: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα μείνουμε στις επάλξεις αυτού του αγώνα για τη νέα Ελλάδα που όλοι προσδοκούμε. Μια Ελλάδα που θα ανήκει στο λαό της. Μια Ελλάδα που θα την διαφεντεύει ο λαός της. Απόψε γιορτάζουμε τη νίκη. Πρώτα απ' όλα των δημοκρατικών θεσμών που καταξιώθηκαν στις 18 Οκτώβρη του 1981. Γιορτάζουμε τη νίκη της αλλαγής. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω μέσα στη γιορτή σας και στη χαρά σας να μην ξεχάσετε πως το Πατσόκ είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Πως το Πασόκ ζητά από το λαό μας τώρα συμφιλίωση, λύθη στο παρελθόν, όλοι μαζί εμπρός για το μεγάλο αξιόλογο έργο της οικοδόμησης της Νέας Ελλάδας. Γεια σας, ευχαριστώ και να ξέρετε πως θα τιμήσω το συμβόλαιο τιμής που συνήψα πόσα χρόνια μαζί σας. Το σύνθημα που μεταδίδει είναι το «Πατάμε γερά». Με αυτό ως βασικό τίτλο, τον ίδιο, κυκλοφορούν οι τέσσερις μεγάλες εφημερίδες που τον υποστηρίζουν. Οι λεγόμενες τότε «Πασοκιάδες». Τα Νέα, η Ελευθεροτυπία, το Έθνος και ο Ελεύθερος Τύπος, που αργότερα ο ίδιος αποκάλεσε «Πατσαβούρα» επειδή είχε υψώσει τη σημαία της δεξιάς παράταξης και θεωρούσε λασπολογικό και χυδαίο τον τρόπο που του ασκούσε κριτική. Στον αντίποδα του λεγόμενου τότε αυριανισμού, που τον υποστήριζε. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. 1985, χρονιά σταθμός στη δεκαετία του 80, αφού ήταν μια χρονιά έντασης και σημαντικών πολιτικών γεγονότων. Η δραχμή υποτιμάται για δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια, το Πασόκ κερδίζει ξανά τις βουλευτικές εκλογές, αναθεωρείται το Σύνταγμα, σημαντικές αλλαγές στο Πολίτευμα, εκλέγεται νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας με μια επεισοδιακή και πολυσυζητημένη διαδικασία. Και ένας 15χρονος μαθητής δολοφονείται εμψυχρό από αστυνομικό μετά από διαδήλωση για το Πολυτεχνείο. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου να μιλάει για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία και τους οπαδούς του Πασόκ να φωνάζουν «Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία», εξελίσσεται η προεκλογική εκστρατεία του 1985. Κάντο η Χούντα του Πασόκ δηλώνουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν λόγο για νέο ξεκίνημα με τον νέο αρχηγό του κόμματος, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εξάλλου όλη η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας επικεντρώνεται στο πρόσωπο του αρχηγού της. Ψηλέ προχώρα, έφτασε η ώρα. Σεισμός, σεισμός, έρχεται ο ψηλός. Οι εκλογές του 1985 γίνονται στις 2 Ιουνίου, εν μέσω διχασμού. Προανάκρουσμα των όσων θα βιώναμε 4 χρόνια μετά, στις 3 απανωτές αναμετρήσεις του 89-90. Τα μπλε και πράσινα καφενεία είναι στο φόρτε τους. Ο πόλεμος της αφίσας και των τηλεοπτικών σποτ είναι ανελέητος και φτάνει στα όρια των άκρων. Οι επικοινωνιακές στρατηγικές νικούν κατά κράτος την ουσία της πολιτικής. Η εφημερίδα Αυριανή δημοσιεύει μια παραπλανητική φωτογραφία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, που τον δείχνει σε ενστανταντανέ με στρατιώτες της γερμανικής Βέρμαχτ. Το πλήθος της συγκεντρώσης του Πασόκ αλαλάζει. Φόλα στο σκύλο των SS. Ο Ανδρέας με κεντρικό σύνθημα «Για ακόμα καλύτερες μέρες» και με το κοριτσάκι της αφίσας θριαμβεύει. Το «καλύτερα παπάκι παρά το Μητσοτάκι» γίνεται το σλόγγαν της εποχής. Ο Μητσοτάκης είχε διαδεχθεί τον Ευάγγελο Αβέροφ στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας την 1η Σεπτεμβρίου του 1984.
Κατάφερε και έγινε πρωθυπουργός ως αρχάγγελος της κάθαρσης, αν και είχε κατηγορηθεί από τους αντιπάλους του ως αποστάτης και εφιάλτης. Ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα στα 94 του χρόνια, δεν ξέρουμε αν συνεχίζει να κάνει βουτιές στη θάλασσα, αλλά παραμένει διαυγής και ορκισμένος εχθρός του νυν Προέδρου του κόμματος, Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο θεωρεί προδότη και υπεύθυνο για την πτώση της κυβέρνησης το 1993.